Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιάννη Παλαιοκρασά ο προϋπολογισμός του 1991 που είναι ενδεικτικός της λιτότητας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυξήσεις στα τιμολόγια των 10, αυξήσεις στα ποτά και στα τσιγάρα, μείωση του εισοδήματος καθώς οι αυξήσεις των μισθών θα είναι χαμηλότερες του πληθωρισμού και φορολογία στις τραπεζικές καταθέσεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Νικολόπουλου. Σε ποσοστό 10% θα φορολογούνται οι τόκοι από καταθέσεις κάθε μορφής σε τράπεζες και από τραπεζικά ομόλογα τελικά από την 1η Ιανουαρίου 1991. Γεγονός που σημαίνει μείωση των επιτοκίων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Αφορολόγητοι μένουν οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια, ομόλογα του δημοσίου και από καταθέσεις συνάλλαγμα. Το μέτρο αναμένεται να αποδώσει στο δημόσιο 150 δισεκατομμύρια δραχμές το 1991. Με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε, επέρχονται αυξήσεις στις λιανικές τιμές των τσιγάρων, του καπνού και στο υνοπνευματώδη ποτά. Από τις βιομηχανίες που παράγουν τα προϊόντα αυτά, λόγω αύξησης των εμέσων φόρων υνοπνεύματος κατά 27,7% και του καπνού κατά 19,6%. Ακόμη η ανάγκη περιστολής των ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες αναπροσαρμογές των τιμολογίων τους και το πάγωμα των προσλήψεων καθώς και τα αιτήματα των διοικήσεων των 10 θα επιφέρουν αυξήσεις. Στη ΔΕΗ έως 14%, στον ΟΤΕ 10%, στην ΕΙΔΑΠ 30%, στην Ολυμπιακή έως 20%, στην ΕΑΣ έως 30% και στον ΟΣΕ έως 30%. Δεν προβλέπεται αύξηση της λιανικής τιμής των καυσίμων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσει η τιμή του πετρελαίου τα 35 δολάρια το βαρέλι και δεν θα γίνει πόλεμο στον Περσικό. Ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται από αλλαγές των συντελεστών ΦΠΑ εκτός από είδη διατροφής, ποτά, φάρμακα, βιβλία, νερό, καύσιμα, περιοδικά και μεταφορά προσώπων που θα μείνουν στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Όλες αυτές τις ανατιμήσεις οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα τις αντιμετωπίσουν με πολύ σφιχτή εισοδηματική πολιτική. Οι πραγματικές αυξήσεις μισθωτών θα είναι έως 8 και 9% χωρίς την ορίμανση και των συνταξιούχων 11%. Προβλέπεται κονδύλι όμως και για την ορίμανση και για τις προσλήψεις που έγιναν ή θα γίνουν. Με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, το εισόδημα των 2 εκατομμυρίων δραχμών για συνταξιούχο με σύζυγο μένει τελείως αφορολόγητο, όπως και των 2,5 εκατομμυρίων δραχμών για συνταξιούχο με 2 παιδιά. Μια ανακούφιση και υλοποίηση της εξαγγελίας της κυβέρνησης που περιελήφθη στο αναπτυξιακό νόμο είναι τα 14 δισεκατομμύρια δραχμές για το επίδομα των 34.000 δραχμών το μήνα στις μητέρες που αποκτούν τρίτο παιδί και τα 22 δισεκατομμύρια για την ισόβια τιμητική σύνταξη των 12.472 δραχμών σε σημερινές τιμές στην πολύτεκνη μητέρα. Το κτύπημα της φοροδιαφυγής είναι βασικό στόχος της κυβέρνησης. Έτσι εξετάζει την λήψη συμπληρωματικών μέτρων για όσους κτίζουν ή αποκτούν ακίνητο στα βόρεια προάστια ή σε παραλιακές περιοχές της Αττικής. Θα κληθούν να δικαιολογήσουν δηλαδή πού βρήκαν τα χρήματα για πολυτελείς κατοικίες σε αυτές τις περιοχές. Έλεγχος δηλαδή σε συνδυασμό με το πόθεν έσχες ή ειδικός φόρος. Ένα ακόμη μέτρο είναι η διατήρηση της επιδότησης των 5 ποσοστιαίων μονάδων στο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που κατεβάζει το σημερινό 24% στο 19% για το δανειζόμενο. Όλα αυτά στηρίζονται στην επίτευξη του στόχου να υπάρξουν για το κράτος το 1991 έσοδα 4,81 τρισεκατομμύρια δραχμές, ώστε με τις δαπάνες των 6,93 τρισεκατομμυρίων να μείνει τελικά έλλειμμα 2,12 τρισεκατομμύρια δραχμές. Φρικτό θάνατο από πνιγμό βρήκαν τα ξημερώματα 4 νέοι από το χωριό Έξαρχος της Φθιώτιδας, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε μέσα σε χήμερο λίγο έξω από τον ερχομενό. Νεκροί είναι οι Αθανάσιος Αγγελούσης 25 χρόνων, Στάμος Κατσάρας 34 χρόνων, Αθανάσιος Κοντελές 35 χρόνων και ο Κωνσταντίνος Περπελές επίσης 35 χρόνων. Διασώθη ο Δημήτρης Παπαζαχόπουλος 37 χρόνων. Το χωριό Έξαρχος έμοιαζε σήμερα βουβό και παγωμένο. Ο μόνος ήχος που ακουγόταν ήταν η θλίψη των συγγενών και φίλων των θυμάτων. Η παρέα γυρνούσε στις 3 παρατέταρτο σήμερα τα ξημερώματα από ένα τοπικό πανηγύρι. Η βροχή ήταν καταρακτώδης, ο δρόμος γλιστερός και το μοιραίο το γιώτα δεν κατάφερε να πάρει σωστά την απότομη κλεισί στροφή πριν από το γεφυράκι. Τελαπάρισε και βρέθηκε στο νερό που σε σημείο εκείνο είχε βάθος περίπου 2 μέτρων. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου καθόταν 25χρονος Θανάσης Αγγελούσης. Έξω από το σπίτι του, συγχωριανοί και φίλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε. Παρόμοιες σκηνές εκτελήσονταν την ίδια ώρα και στα σπίτια των υπόλοιπων φίλων. Ο Στάμος Κατσάρας, 34 ετών, άφησε πίσω του μια γυναίκα και δύο κοριτσάκια, 2 και 8 χρόνων. Άρα Στάμε, τι έφτιασες και θα περάσεις όλα. Ο Θανάσης Κοντελές ήταν και αυτός παντρεμένος και είχε μια κόρη 10 ετών. Ο Κούς Περπελές, δύο αγόρια, 2 και 5 ετών. Το πρώτο παιδί του χωριού. Υπήρχε άλλο καλύτερο. Και εκεί παιδί ήταν. Ο μόνος που στάθηκε τυχερός από την πενταμελή παρέα ήταν ο Δημήτρης Παπαζαχόπουλος. Πώς βγήκα, και ούτε κι εγώ δεν το καταλάβω. Καταρχήν δεν έχω προσέξει και το τζάμα από εκεί
που σου λέω με το παραθυράκι, αν χωράει άνθρωπος να βγει έξω. Αν χωράει να βγει έξω. Δηλαδή βγήκαμε την τελευταία ανάσα, μια ανάσα αν είχα πάρει. Ακόμα δηλαδή σε 10 πόντους νερό ήμουνα κι εγώ δηλαδή μέσα. Πολύ σημαντικό βήμα προς την ειρήνη χαρακτήρισε ο Ιρακινός πρέσβης στο Παρίσι την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Μπους ότι θα στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών James Baker στη Βαγδάτη για διαβουλεύσεις γύρω από την κρίση του Περσικού κόλπου. Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα επιτύχει αυτό για το οποίο όλοι πασχίζουμε, διαπραγματεύσεις αντιπολεμικές στην Πανοκρουσίες, δήλωσε ο πρέσβης. Αυτή είναι και η μόνη μέχρι στιγμής αντίδραση από πλευράς Ιράκ που ευνηδιάστηκε από την κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Η σιωπή της Ιρακινής ηγεσίας μετά τις δηλώσεις Μπους ερμηνεύεται σαν πολιτικός λιγμός της Βαγδάτης, ώστε να μην φανεί πολύ ενδοτική στην Αμερικανική πρωτοβουλία. Ωστόσο, σήμερα οι Ιρακινοί θα προσφέρουν αναψυκτικά στους 8 Αμερικανούς διπλωμάτες και τους 19 ιδιώτες που παραμένουν στην Αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και τρέφονταν μόνο με κονσέρβες μέχρι χθες που οι Ιρακινοί τους έφεραν φρούτα, λαχανικά και τσιγάρα. Χθες ο πρόεδρος Μπους είπε ότι ελπίζει να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βαγδάτη μεταξύ 15 Δεκεμβρίου και 15 Ιανουαρίου, την ημερομηνία που θέτει σαν προθεσμία η διεθνής κοινότητα στο Ιράκ για να αποχωρήσει ειρηνικά από το Κουβέιτ. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ιρακινό Υπουργό Εξωτερικών Τάρεκ Αζίζ την εβδομάδα που αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου. Η Αμερικανική επίδειξη διαλλακτικότητας καθησύχασε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τιμές των μετοχών ανέβηκαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν πάνω από 4 δολάρια το βαρέλι. Τελικά, ο πρόεδρος Μπους συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Κιάν Κισεν, παρά την απογοήτευση που προκάλεσε η στάση της χώρας αυτής στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν αρχικά για την πραγματοποίηση της συνάντησης. Η ΑΔΔ και ο ΤΟΕ συντόνισαν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις με αυτές της ΓΕΣΕ. Η ΑΔΔ κήρυξε απεργία για την 5η 6 Δεκεμβρίου και ο ΤΟΕ για την 4η και 5η 5 και 6 του μήνους. Η Δευτέρα και την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική ψηφοφορία σε όλη την Ελλάδα για την αποδοχή ή μη από τους τραπεζοϋπάλληλους της πρότασης της ΟΤΟΕ για την καταδίκη του νομοσχέδιου αυτού και της πολιτικής που προσπαθεί να επιβάλλει για το θεσμό των συνδικάτων η κυβέρνηση. Και αν ακόμη ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η δική μου πεποίθηση είναι ότι θα μείνει γράμμα κενό. Την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αθανάσιος Κανελόπουλος, δήλωσε ότι στο νομοσχέδιο αυτό δεν θα υπάρχει διάταξη για την επιβολή της ποινής του θανάτου για όσους κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες, ούτε θα προβλέπεται η κράτησή τους σε ειδικές φυλακές. Στο νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνονται επίσης και διατάξεις για την καταπολέμηση γενικότερα του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και διατάξεις με τις οποίες θα τροποποιούνται άρθρα του ποινικού κώδικα. Άφαντος παραμένει ο δράστης του Μακελού στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Γιώργος Πέτρο Δασκαλάκης. Χθες το πρωί οι αστυνομικοί βρήκαν σε αγροτική τοποθεσία τον νοικιασμένο κόκκινο Seat Marbella του δράστη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φρήμη. Το κόκκινο Seat Marbella που είχε νοικιάσει ο μακελάρης του Ηρακλείου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα χωματόδρομο κοντά στο χωριό Αγία Παρασκευή. Το πίσω δεξιλάστικο του αυτοκινήτου ήταν σκασμένο. Στο κάθισμα του συνοδηγού βρέθηκαν ένα κυνηγητικό σακίδιο με φυσίγγια και η θήκη της καραμπίνας. Ο Γιώργος Πετροδασκαλάκης συνέχισε με τα πόδια προς άγνωστη κατεύθυνση. Στην περιοχή είχε βρέξει και οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να βρουν την πορεία που ακολούθησε. Στο αυτοκίνητο πάντως υπήρχαν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και ρεζέρβα. Μέχρι την ώρα που έπεσε το σκοτάδι, οι αστυνομικοί συνέχισαν να χτενίζουν την περιοχή χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Πετροδασκαλάκης εντοπίστηκε αργά το βράδυ κοντά στο χωριό Γεράκι του νομού Ηρακλείου και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η σύλληψή του είναι θέμα όρων. Σοβιετικός θα είναι εκτός απρόπτου και ο τρίτος ξένος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Πρόκειται για τον Λίτοφτσένκο, τον οποίο θα παρουσιάσει σήμερα σε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο 27χρονος διεθνής σοβιετικός ποδοσφαιριστής Γκενάντι Λίτοφτσένκο έφτασε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Αθήνα και μαζί με τον πρόεδρο της Δυναμό Κιέβου κύριο Μπεσβέρσκι, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον προπονητή της ομάδος Όλεγ Μπλαχίν συμμετέχει από το μεσημέρι στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μεταγραφής του στους Ερυθρολεύκους. Τον Λίτοφτσένκο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο φίλοι του Ολυμπιακού και ο συμπαίκτης του στη Δυναμό και την εθνική Όλεγ Προτάσοφ. Στην αυριανή συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 11 το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσία του Λίτοφτσένκο αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως η ένταξή του στην ομάδα από τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο του Ολυμπιακού με τον Λίτοφτσένκο θα είναι τριετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς ανανεώσεως για 2 ακόμη χρόνια.
Σε ανωδική πορεία ήταν και σήμερα στις διεθνείς χρηματαγορές το δολάριο, ενώ ο χρυσός υποχώρησε και έκλεισε στο Λονδίνο στα 483 δολάρια η ουγγιά. Στο Τόκιο το δολάριο έκλεισε στα 132,75 γεν, στη Φραγκφούρτη στα 1,5030 μάρκα, στο Παρίσι στα 5,0580 γαλλικά φράγκα, στη Ζυρίχη στα 1,2820 ελβετικά φράγκα, στη Νέα Υόρκη δεν ελήφθη τιμή, ενώ στο Λονδίνο η στερλίνα έκλεισε στα 1,9420 δολάρια. Άστατος με τοπικές βροχές και διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι σήμερα ο καιρός. Ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα πέσει γύρω στους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα προβλέπεται άστατος καιρός κατά περίοδους νεφελώδης με βροχή ή καταιγίδα, αλλά και διαστήματα βελτίωσης. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί μέτρη και κατά διαστήματα ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν εφώσεις με βροχή. Ενώ οι άνεμοι που αρχικά θα είναι νοτιοδυτικοί μέτρη, από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα πέσει και θα κυμανθεί στην πόλη από 8 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελείωσαν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε μια καλή μέρα.